ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα της δικαιοσύνης. Θα καταρρεύσουν οι τράπεζες εάν δεν απελευθερωθούν οι πληστηριασμοί, δηλώνει ο Γιάννης Τουρνάρας, αφήνοντας με ξεκάθαρο τρόπο ανοιχτό πλέον το ζήτημα των πληστηριασμών για την πρώτη κατοικία. Ο Υπουργός Οικονομικών τονίζει πάντως πως θα τεθούν κοινωνικά αλλά και οικονομικά κριτήρια ώστε να προστατευτούν με αυτόν τον τρόπο όσοι έχουν πραγματικά ανάγκη. Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς την ίδια ώρα δηλώνουν ότι μια πλήρης απελευθέρωση από τον ερχόμενο Ιανουάριο δεν αποκλείεται να πλήξει έντονα την αγορά ακινήτων, φέρνοντας τα αντίθετα αποτελέσματα για τις τράπεζες. Το επερχόμενο τέλος της προστασίας της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμούς προαναγγέλει εμέσως σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Real News ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας, επανερχόμενος σε ένα θέμα που προκαλεί έντονες τριβές εδώ και καιρό στους βουλευτές της δικοματικής κυβέρνησης. Δεν μπορούμε να μην κάνουμε κάτι, γιατί διαφορετικά θα καταρρεύσουν οι τράπεζες. Θα τεθούν όμως κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια ώστε να προστατεύονται αυτοί που έχουν πραγματική ανάγκη και να μην βρίσκουν ευκαιρία να αποφύγουν την καταβολή των δόσεων ή κακοπληρωτές. Σε αντίθεση μάλιστα με τους ισχυρισμούς του Υπουργού, πολλοί παράγοντες της αγοράς θεωρούν ότι μια πλήρης απελευθέρωση από την 1η-1η-2014, κάτι που απαιτεί έντονα η Τρόικα, δεν αποκλείεται να πλήξει την αγορά ακινήτων, φέρνοντας τα αντίθετα αποτελέσματα για τις τράπεζες. Δεν είναι προς όφελός τους η άρση της αναστολής, διότι θα απαξιωθούν τα ακίνητα, θα υποτιμηθούν, δηλαδή οι αξίες θα πέσουν σημαντικά, με συνέπεια να χάσουν ένα μεγάλο ποσό και οι τράπεζες. Έτσι, με την ελπίδα ότι η Τρόικα δεν θα θέσει την πλήρη απελευθέρωση ως προαπαιτούμενο για την επόμενη δόση, στα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης σχεδιάζουν κάποια κριτήρια που θα θέτουν μια μορφή προστασίας από του χρόνου. Τέτοιο μέτρο είναι η αποτροπή του πληστηριασμού για 5 χρόνια σε πρώτες κατοικίες που ήδη ξεκίνησε η προστασία του ακινήτου. Για παράδειγμα, αν η αναστολή επικυρώθηκε το 2009, ο πληστηριασμός θα επιτραπεί το 2014. Αν όμως το ακίνητο προστατεύθηκε και το 2010, θα μείνει εκτός πληστηριασμών μέχρι το 2015 και πάει λέγοντας. Επιπλέον, τα Υπουργεία προσανατολίζονται να διατηρήσουν ένα όριο αντικειμενικής αξίας κάτω από το οποίο δεν θα γίνεται πληστηριασμός. Σήμερα βρίσκεται στα 200.000 ευρώ και αναμένεται να πέσει στα 150. Επιπλέον, θα υπάρξουν και ειδικές ρυθμίσεις για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι άνεργοι, οι τρίτεκνοι ή οι πολύτεκνοι, ενώ σημασία θα έχει και η συμπεριφορά του δανειολήπτη, αν δηλαδή έδειχνε ενδιαφέρον για το πρόβλημα ή αδιαφορούσε, καθώς και το ύψος του ανεξόφλητου ποσού. Καθώς η μνημονιακή συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, πιστή στις εντολές της Τρόικας με διάφορα επικοινωνιακά τρίκ, ανάβει πράσινο φως στις τράπεζες για να βγάλουν στο σφυρί αντί πινακίου φακής τα σπίτια χιλιάδων μικροδανειοληπτών, ο χυμαζόμενος ελληνικός λαός απαιτεί πλέον την επαόριστον αναστολή των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας, όχι μόνο λόγω καθυστέρησης εξόφλησης των στεγαστικών δανείων, αλλά και για οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Παράλληλα, υπάρχει έντονος προβληματισμός του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα δεχθούν ένα μπαράζ ειδοποιήσεων για τον ΦΑΠ του 2011, του 2012 και του 2013. Γεγονός που αναμένεται να περιορίσει την εισπραξιμότητα του φόρου εισοδήματος. Αναμένεται η μείωση να φτάσει στα 4 δις. Την ίδια στιγμή, ο κ. Θεοχάρης εμφανίζεται δυσαρεστημένος από την πορεία υποβολής αιτήσεων για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς μόλις 50.000 φορολογούμενοι έχουν κάνει χρήση των προγραμμάτων τελευταίας ευκαιρίας και πάγιας ρύθμισης.